Οι πανελλαδικές εξετάσεις τελείωσαν, οι βαθμολογίες βγήκαν, σε λίγο καιρό περιμένουμε και τις βάσεις των σχολών. Το επόμενο βήμα όμως για τους υποψήφιους φοιτητές είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Και φαίνεται ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση και γι' αυτό ζήτησα να είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Βλούχος, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, για να μας διευκολύνει να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους γονείς που θα τα βοηθήσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, γιατί είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την από εδώ και πέρα ζωή τους. Έτσι δεν είναι, κύριε Βλούχο? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Κανογιώργου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και κάθε δυνατή επιτυχία, μεγάλη επιτυχία στους ψηφίους της περιφέρειάς μας. Ναι, είναι μια δύσκολη εξίσωση και θέλει προσοχή. Πάμε να δώσουμε λοιπόν μερικές συμβουλές. Τι είναι αυτό που θα λέγαμε σε έναν υποψήφιο φοιτητή που θα συμπληρώσει το μηχανογραφικό του δελτίο τις επόμενες ημέρες? Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει? Ας πούμε, θα τον συμβουλεύατε να κάτσει να σκεφτεί μόνος του πρώτα τι είναι αυτό που του αρέσει να κάνει πραγματικά? Είναι μία από τις συμβουλές? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι η πρώτη συμβουλή. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα για να μπορέσουν να πλοηγηθούν στο μηχανογραφικό τους και θα πρέπει να μπουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μόνον εκεί να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους. Για να πλοηγηθούν θα πρέπει να έχουν τους κωδικούς τους. Τους δύο κωδικούς. Αυτόν στο καρτελάκι με το οποίο διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και τους κωδικούς που δημιούργησαν στο σχολείο τους. Στο μηχανογραφικό δελτίο τους θα δουν μόνο τις σχολές των οποίων τις ευέπιανουν. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να τους πω είναι ότι επιλέγουν αντικείμενο σπουδών και όχι πολύ. Το πρώτο και σημαντικότερο. Επιλέγουν αντικείμενο σπουδών και όχι πολύ. Και φυσικά σε αυτό υπάρχουν και παράμετροι που αν θέλετε μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριό τους, μάλλον ένα τρίπτυχο κριτηρίων με τα οποία πρέπει να επιλέξουν, είναι τι θέλω, τι μου ταιριάζει και τι έχει αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Το αντικείμενο επιλογής σπουδών θα πρέπει να πληρεί ταυτόχρονα και τα τρία αυτά κριτήρια. Ποιος είμαι, τι μου ταιριάζει, τι θέλω, τι αγαπώ, αλλά και τι μου ταιριάζει, τι ανταποκρίνεται στις κλίσεις, τα ταλέντα, τις δεξιότητες μου, τις δυνατότητες μου και τι από αυτά που θέλω και μου ταιριάζει έχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό αντίκρισμα, μια καλή αποκατάσταση στην αγορά εργασίας. Κύριε Βλούχο, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν γράψανε πολύ καλά και έχουν αρχίσει να ανησυχούν για το τι θα κάνουν από εδώ και μπρος. Υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι πολύ καλές με χαμηλή βαθμολογία αυτή τη στιγμή για να περάσουν. Και βέβαια. Λοιπόν, να μην επιλέξουν σχολές, να μην συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους με κριτήριο της βάσης της περσινής χρονιάς. Μάλιστα. Από τη στιγμή που βγουν τμήματα μπροστά τους στο μηχανογραφικό τους, τον οποίο επαναλαμβάνω ότι ζευγά πιάνουν, ας ξεκινήσουν από την πρώτη σχολή προτίμησης, όσο μακριά και αν είναι, από τα μόρια τα οποία έχουν με βάση τις περσινές βάσεις. Δεν θα υπολογίσουν. Δεν θα επιλέξουν με βάση τις περσινές βάσεις. Παράδειγμα, θέλω τη νομική Θεσσαλονίκης. Δεν έχω τα μόρια της. Αλλά όμως αυτή μου βγαίνει. Θα τη δηλώσω. Δεν γνωρίζω τελικώς αν θα είναι 100, αν θα είναι 200 ή αν θα είναι 300 τα μόρια πτώσης, τουλάχιστον από ό,τι φημολογείται. Συνεπώς, είναι εσφαλμένη βοήθεια το να λάβω υπόψη το τι λένε αυτή τη στιγμή οι ειδικοί σε σχέση με το πού θα καταλήξει η μπήλια της πτώσης των μορίων. Συνεπώς, από τη στιγμή που θα δω τις σχολές μπροστά μου, θα δηλώσω ως πρώτη τη σχολή που πραγματικά προτιμώ, έστω και αν είμαι πολύ πιο χαμηλά από τα μόρια. Συμπληρώνω με το μηχανογραφικό σύμφωνα με αυτό που θέλω πρώτη σχολή, δηλαδή η σειρά που θα βάλω τις σχολές μου είναι με τη σειρά προτίμησης, σωστά? Είναι με τη σειρά προτίμησης. Μην πω μετά, αχ, την έπιανα τη σχολή, μα δεν υπολόγισα πώς την έπιανα, τώρα θέλω εκεί, δεν θα αλλάξει τίποτα πια. Μάλιστα. Θα κάνουν σκόντος επιλογές τους. Θα ξεκινήσουν από όσο ψηλά θέλουν σε σχέση με τα μόρια που έχουν, από τη στιγμή που βλέπουν τη σχολή στο δικό τους μηχανογραφικό. Μπορούν να κάνουν προσωρινή συμπλήρωση του μηχανογραφικού? Μπορούν να κάνουν προσωρινή αποθήκευση και θα πρέπει να την κάνουν,
ίσως και μια εκτύπωση για να δουλέψουν στο σπίτι πάνω στο χαρτί της εκτύπωσης της όποιας αλλαγές και να θυμούνται ότι μέσα στα πλαίσια των ημερών, των 10 ημερών που θα δοθούν από τότε που θα ξεκινήσει επίσημα η υποβολή, από τη στιγμή που θα το υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσα στα πλαίσια των 10 ημερών, αν κάτι αλλάξει, μόνο στο σχολείο τους μπορούν πια να κάνουν την αλλαγή, πηγαίνοντας με κωδικούς. Μέσα στα πλαίσια όμως των 10 ημερών που τους δίνουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουν. Μιλήσαμε λοιπόν για σχολές διαμάντια. Πραγματικά υπάρχουν σχολές χαμηλόβαθμες που είναι πραγματικά διαμάντια. Ενδεικτικά σας αναφέρω. Πάρα πολλά παιδιά θέλουν πολυτεχνία και ειδικά το χημικό μηχανικό. Το τμήμα το χημικό μηχανικό, τα μόρια του, τη σχολή, ξεκινάει από τα 16.500 μόρια και άνω. Φτάνει μέχρι τα 18.500 μόρια. Πόσα παιδιά γνωρίζουν ότι ο μηχανικός επιστήμης υλικών στα Ιωάννινα είναι, σπουδάζει 5 χρόνια, βγαίνει με μάστερ, είναι πολυτεχνική σχολή και έχει επαγγελματικά δικαιώματα χημικού μηχανικού. Και είναι μια σχολή των 11.375 μοριών από πέρυσι. Φέτος μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Λοιπόν, οι μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. Ας πούμε στοιχείο. Οι ναυτιλιακές σπουδές. Στοιχείο. Ξέρετε, όσα παιδιά πηγαίνουν σε τέτοια μέρη, ακόμα και αν έχουν οικονομικά προβλήματα, εργάζονται. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό είπατε να μην κοιτάμε σε ποια πόλη θέλουμε να σπουδάσουμε, αλλά αυτό που θέλουμε να σπουδάσουμε, γιατί λύσεις βρίσκονται, είτε με μεταγραφή στην περιοχή μας που μπορούμε να σπουδάσουμε, έτσι δεν είναι, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Θέλει πληροφορική. Το πολιτισμική τεχνολογία στη Μυτιλίνη, με κόστος ζωής πολύ πιο χαμηλό από ότι σε μια μεγάλη πόλη τη υπηρετική Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ χαμηλά και έχει διδακτορικό ακόμα και στην εκτή νοημοσύνη. Ναι, ακόμα και για το παιδί της θεωρητικής. Λίγος πολύ η εφοδιαστική αλυσίδα στην κοντινή μας Κατερίνη. Ναι, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτή τη σχολή. Με άμεση αποκατάσταση είναι μεταπτυχιακό των οικονομικών σχολών, αλλά και συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών. Υπάρχουν θαυμάσιες σχολές που κινούνται κάτω από 10, ακόμα και κάτω από 9.000 μόρια. Θέλεις κτηνίατρος. Δεν πιάνεις την ιατρική. Υπάρχει η επιστήμη ζωικής παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Μια σχολή που κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 11.000 μόρια, με απίστευτα επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές επαγγελματικές. Οπότε, οι σχολές εκείνες που απευθύνονται στην πρωτογενή παραγωγή, οι σχολές που απευθύνονται στον τουρισμό, οι σχολές που απευθύνονται στην ναυτιλία, οι σχολές που απευθύνονται στην κοινωνική αλληλεγγύη, όπως κοινωνικός λειτουργός. Λοιπόν, αυτές οι σχολές, όπως και κλασικά υγείας, πληροφορικής, πάνω στις νέες τεχνολογίες, είναι σχολές που έχουν άμεση αποκατάσταση. Και επίσης, εδώ θα ήθελα πολύ, δίνοντας συμβουλή και όχι στεναχωρώντας, τα παιδιά εκείνα που θέλουν να επιλέξουν σώματα ασφαλείας ή τα σώματα της αστυνομίας, πέρα από το να σκεφτούν, πέρα από το αν τους ταιριάζουν, θα θέλουν να σκεφτούν και το μετά. Το μετά, γιατί μιλάγαμε, είναι άλλο πράγμα η επαγγελματική αποκατάσταση. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα το αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. 1.000 ευρώ το μήνα. Σε ένα πανάκριβο νησί με νίκια για 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρας που ξεπερνούν τα 500 ή 600 ευρώ. Υπάρχουν πράγματα που τα παιδιά αυτές τις μέρες πρέπει να σκεφτούν. Επίσης, είναι πολλά. Είναι μεγάλη σχολές. Εξίσωση, κύριε Βλούχο. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που είπαμε και στην αρχή. Δυστυχώς δεν έχω πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και λίγο πριν λήξει η προθεσμία του μηχανογραφικού. Να πούμε κλείνοντας ότι για όσους θέλουν, υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό για να μπουν στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι τα πρώην δημόσια ΙΕΚ. Και αυτό είναι μια βοήθεια για όσα παιδιά δεν θα καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Και από εκεί μπορούν να τελειώσουν μια αξιόλογη σχολή και να προχωρήσουν στο μέλλον. Με κατακτήριες. Ακριβώς. Κύριε Βλούχο, σας ευχαριστώ θερμά και ελπίζω να τα ξαναπούμε μέχρι την λήξη προθεσμία της κατάθεσης του μηχανογραφικού. Ελπίζω να βοηθήσαμε κάποιους που ήταν μπερδεμένοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Και οι φροντιστές θα είμαστε πάντα στο πλευρό των παιδιών μέχρι την τελευταία μέρα να τα βοηθήσουμε στην επιλογή τους. Σας χρειάζονται. Πάντως, να ψάξουν πολύ τις σχολές τους. Να ψάξουν πολύ τις σχολές τους, τα προγράμματα σπουδών τους, τα μεταπτυχιακά, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Να ψάξουν πολύ πριν καταλήξουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία στην επιλογή των παιδιών.